στο κόμμα, έτσι να είμαι σαφή σε αυτό, προσπαθούν να επαναφέρουν μια ατζέντα η οποία τι λέει. Πως οποιαδήποτε πολιτική με την οποία διαφωνούν είναι τάχα ακροδεξιά, είναι τάχα φασιστική, δεν ξέρω εγώ τι. Θα του πούμε το εξή πολύ απλό. Ότι η τήρηση τη τάξη. Πρέπει να πούμε ότι είσαι και ο κ. Ντόλιος από το Πασόκ, άρτη αφιχθή από Αλεξανδρούπολη. Βέβαια. Λοιπόν, λέω ότι ασφαλή σπίτια, ασφαλή σύνορα, ασφαλή δημόσιοι χώροι είναι η πρώτη υποχρέωση της πολιτείας και το πρώτο δικαίωμα των πολιτών. Η καταπολέμηση λαθρομετανάστευσης είναι επίσης διακομματικό και παλαϊκό αίτημα και υποχρέωση της πολιτείας. Τίποτε από αυτά δεν είναι ακροδεξίω σε εισαγωγικά. Όπως θέλουν να το βαθμίσουν. Αυτό είναι καταρχήν ποινικά κολάσιμο όταν ασκείται βία. Άρα λοιπόν, αυτά έχουν υπάρξει. Γιατί βγαίνετε και επιθυμείτε. Δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα της χώρας. Έτσι να το καταλάβετε. Και μην βαφτίζετε. Κύριε Κραδιώτη, πάμε παρακάτω γιατί έχει πολλά. Να γελιοποιείτε. Να γελιοποιείτε. Κύριε Κραδιώτη, πάμε ένα λεπτό. Πέρασε. Γελιοποιείτε τη χώρα. Καμία σχέση δεν έχετε με τη χώρα. Εσείς οι πρώτοι γελιοποιείτε τη χώρα παντού. Και του θέλετε στον δρόμο με ξυλισμένο κεφάλι και με άρβυλα. Γιατί σα βολεύει. Είμαστε οι πρώτοι. Για να κάνει ψήφου στην Δημοκρατία. Και για να έχετε το αντίπαλο. Είμαστε οι πρώτοι. Αρκετά η επαναστατική μα και πάμε στα θέματα μα. Είναι οργάνωση άσχετα από τα εγκλήματα που έχει κάνει. Γιατί είναι φασίστε. Πάμε στα θέματα μα. Χαιρετάει και κλερικά. Σα παρακαλώ. Κύριε Κραδιώτη, κύριε Σουγαλάνη. Από ώρα σε ώρα. Σα ενημερώνω ότι από ώρα σε ώρα. Εάν σα ενημερώνω από ώρα σε ώρα. Να ακολουθείτε του ακροδεξιού. Σα ενημερώνω, κύριε Σουγαλάνη. Κύριε Σουγαλάνη, παρακαλώ. Εμεί είμαστε οι πρώτοι που. Πάμε να δούμε τον Άρη Σαλβάνο από ώρα σε ώρα στην Βουλή. Παντού. Κύριε Τσουγκάλα, σα παρακαλώ. Ήδη έχουμε βγάλει το ρεπόρτο μα. Μη σας δώσω το λόγο.